Δήμαρχε, επιδίωξη να γίνει ο Δήμος Πηλέας Χορτιάτη, ίσως ο πιο πράσινος Δήμος σε όλη την Βόρεια Ελλάδα, και μέσα από στοχευμένες δράσεις αυτό σιγά σιγά επιτυγχάνεται. Πιστεύω και εγώ και η διοίκηση του Δήμου μας συνολικά την αειφορία σε όλες τις μορφές. Γι' αυτό λοιπόν σαν Δήμαρχος υπέγραψα μεταξύ 500 άλλων Δήμων της Ευρώπης το Σύμφωνο των Δημάρχων στις Βρυξέλλες. Με βάση την υπογραφή αυτής της συνεργασίας, του πρωτοκόλλου, και ο Δήμος μας, όπως και οι άλλοι Δήμοι της Ευρώπης, είμαστε υποχρεωμένοι μέχρι το 2020 να μειώσουμε κατά 20% τουλάχιστον την εκπομπή του διοξιδίου του άνθρακα. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν ο Δήμος έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί μια σειρά από δράσεις, 11 τον αριθμό, που όλες μαζί κατατείνουν σε αυτόν τον κοινό σκοπό. Να πω επίσης ότι η υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων, που έγινε με κάθε πανηγυρικότητα στην έδρα του Ευρωκοινοβουλίου, ελέγχεται σε ενδιάμεσα στάδια, επομένως θα πρέπει να είμαστε συνεπείς σε όλα τα ενδιάμεσα στάδια υπογραφής της δράσης αυτής. Όλες αυτές οι δράσεις χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια και τι ύψος έχουν αυτά? Οι δράσεις αυτές στο 95% χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια. Οι Δήμοι που έχουμε επιλέξει και έχουμε υπογράψει το σύμφωνο είμαστε επιλέξιμοι για τις δράσεις αυτές. Αυτά έτσι από μια αποτίμηση σίγουρα ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ, αυτά που σας περιγράφω σήμερα. Μεταξύ αυτών πετύχαμε να έχουμε στη στέγη του νέου μας Δημαρχείου στο Πανόραμα φωτοβολταϊκά, να έχουμε αντίστοιχα πάνελς στο κολυμβητήριό μας για εξοικονόμηση ενέργειας. Έχουμε αναβαθμίσει μια σειρά από δημοτικά κτίρια και σχολεία του Δήμου, και βέβαια συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα GRASP που έχει επιλέξει μες την προμήθεια για τον Δήμο πράσινων, να το πω οικολογικών προμηθειών και δράσεων, που και αυτά βέβαια με τη σειρά τους βοηθούν στην κατεύθυνση αυτή. Ο στόχος ο δικός μας είναι ένας. Ο Δήμος μας θα είναι μεταξύ των ελάχιστων Δήμων της χώρας και σίγουρα ο πρώτος σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα που θα συνειδητά θα βαδίσει στην πράσινη ανάπτυξη, στην αειφόρο ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.